Με την κερατέα τι γίνεται, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι έκρηθμη και έχουμε πάλι επεισόδια και συλλήψεις. Και χθες το βράδυ είχαμε σφοδρά επεισόδια μεταξύ κατοίκων αλλά και αστυνομικών. Μάλιστα υπήρχε και ένας τραυματίας που αρχικά όλοι νόμιζαν ότι ο νεαρός αυτός τραυματίστηκε από δακρυγόνο, από πιστόλι αστυνομικού. Ενώ στην πραγματικότητα τι έγινε. Έπεσε και χτύπησε, όπως είπε, στον γιατρό. Που ο ίδιος το είπε αυτό. Ακριβώς. Ένας 20χρονος Αλβανός χτύπησε στο πρόσωπο, ευτυχώς ελαφρά, είπε στον γιατρό που τον εξέτασε στο ασκληπείο της Βούλας ότι έπεσε και χτύπησε. Δεν είναι καμιά ζαρντινιέρο υπόθεση. Όχι, όχι, όχι. Ούτως ή άλλως αυτό φαίνεται, υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων και ο νεαρός μάλιστα το είπε και στο γιατρό. Μάλιστα. Και προσπαθούν να τον εντοπίσουν τώρα οι αστυνομικοί. Στην κερατέα τι γίνεται, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι έκρηθμη και έχουμε πάλι επεισόδια και συλλήψεις. Και χθες το βράδυ είχαμε σφοδρά επεισόδια μεταξύ κατοίκων αλλά και αστυνομικών. Μάλιστα υπήρχε και ένας τραυματίας που αρχικά όλοι νόμιζαν ότι ο νεαρός αυτός τραυματίστηκε από δακρυγόνο, από πιστόλι αστυνομικού. Ενώ στην πραγματικότητα τι έγινε. Έπεσε και χτύπησε, όπως είπε, στον γιατρό. Που ο ίδιος το είπε αυτό. Ακριβώς. Ένας 20χρονος Αλβανός χτύπησε στο πρόσωπο, ευτυχώς ελαφρά, είπε στον γιατρό που τον εξέτασε στο ασκληπείο της Βούλας ότι έπεσε και χτύπησε. Δεν είναι καμιά ζαρντινιέρο υπόθεση. Όχι, όχι, όχι. Ούτως ή άλλως αυτό φαίνεται, υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων. Κοιτούσαμε πίσω μας καθώς τρέχαμε και τα δακρυγόνα δεν ερχόντουσαν από ψηλά για να τα αποφύγουμε. Ερχόντουσαν κατευθείαν μέσα από τον κόσμο. Έπεφταν κατευθείαν στην ευθεία. Βολή ευθεία πάνω στον κόσμο. Και μετά προκαλούσαν από κάτω και φωνάζανε Αλέξη, Αλέξη. Φωνάζανε οι αστυνομικοί αυτό το πράγμα στους ιδιωτές. Ναι. Εννοώντας καταλαβαίνατε ποιον Αλέξη και γιατί μας το λέγανε. Και οι βολές των χημικών γινόντουσαν σε ευθεία γραμμή. Σε ευθεία βολή. Μέσα από τον κόσμο περνάγανε. Δεν έσκαγαν ψηλά. Ήταν σε ευθεία.